Jump. Μάριος Γαλανός, μέλος της Ψυχικλάδων, σήμερα παρατηρητής του αγώνα. Δεν ξέρω αν μπορώ να χαρακτηρίσω ότι είστε γούρικος, κύριε Γαλανέ. Είμαστε όλοι γούρικοι. Πραγματικά μια μεγάλη μέρα για το νησί, για τις Κυκλάδες μας. Ένα όνειρο για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Ο κόπος όλων των ανθρώπων σήμερα γραμμήθηκε σε ένα πολύ δύσκολο μάτς, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Η ομάδα της Σαντορίνη Σιθίελα, αντάξει να το έλεγα. Τη νίκη, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ μεγάλος. Πραγματικά, δηλαδή, είμαστε όλοι περήφανοι και συγκινημένοι για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα που κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να μπει στους ομίλους Κυπέλλου Ελλάδας. Μόνο που το λέμε, είναι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο για όλους εμάς. Και έρχεται μια επιτυχία ακόμα να προσθεθεί τόσο στο σαντορινό αθλητισμό, τόσο όμως και στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο, που μετά το υπερηφάνιο που μας έδωσαν πέρυσι οι μικρές ομάδες, φέτος που βλέπουμε πάλι να ξεκινάμε πάρα πολύ καλά τη χρονιά με δύο ομάδες Σαντορίνη, η Σαντορίνη στην Κάμα Εθνική, άξια εκπροσώπηση, μόνο περηφάνεια, έτσι. Πραγματικά, είναι αυτό που έλεγα, ζούμε ένα όνειρο γενικά. Δεν θα το έλεγα ότι είναι μόνο μέσα στις επανένθεση του νησιού. Είναι ένα μεγάλο βήμα για τις Κυκλάδες, ένα μεγάλο βήμα για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε και στην Ένωση. Είμαστε πολύ περήφανοι και προσωπικά, επειδή τους ζω τους ανθρώπους καθημερινά κι εγώ, είναι ένα πολύ μεγάλο όνειρο. Και πραγματικά ήταν χειρότερο και πολύ δυσκολότερο όλο αυτό που έγινε, γιατί άξιζε αυτή η ομάδα, που σε εδώ με συμφράσει, να έκανα μια. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι συνεχίζεται και οπότε έχουμε πάρα πολλούς αγώνες μπροστά. Τώρα που μπήκε στους ομίλους και θέλω να μπορέσει να αγωνάζουμε μαζί μας κοντά και να μην. Το είπαμε στην ερώτηση, θέλει να δημιουργήσει. Έχουν γίνει και κάποια βήματα, έστειλε και μια επιστολή όταν αφορούσε τους ομίλους, την κλήρωση των ομίλων. Γενικά, τι μπορεί να κάνει από το χέρι σας ώστε αυτές οι δύο ομάδες να βοηθηθούν και πάνω απ' όλα στο κομμάτι των μετακινήσεων που είναι αυτό που καίει. Το βασικότερο κομμάτι είναι αυτό που έχω πει και εγώ, είναι οι μετακινήσεις. Η Σαντορίνη είναι δύσκολο, ειδικά το χειμώνα, όπως γνωρίζετε. Οι μετακινήσεις να μπορέσουν να φύγουν και να πηγαίνουν σε ομάδες όπως είναι στην Αθήνα είναι πολύ έξοδες, είναι ακριβές. Και κατά το χειμώνα όλο αυτό είναι περισσότερο δυσκολότερο. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει αρκετές κινήσεις, όπως γνωρίζετε, και ο πρόεδρος και κάποια άλλα μέλη έχουν πάει μαζί και έχουν να φέρουν αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει κάποια μηνύματα τα οποία θα φορέσουν και θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τις ομάδες και τις δύο της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά όσο και τις Κυκλάδες ομάδες. Μια προτίμηση. Όχι, ίσως, σίγουρα. Εγώ είμαι σίγουρος 100% ότι μία από τις 3-4 μεγάλες ομάδες. Οπότε, εμείς εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερο και για τα παιδιά και για όλους τους που κάνουν αυτή τη στιγμή. Πρεμιέρα 30 Σεπτεμβρίου, η ευχή σας. Η ευχή είναι να είναι μια καλή χρονιά, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν τις διοικήσεις να έχουν όλες τις βοήθειες από όλους αυτούς που ασχολούνται και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολο και ο Πανθηναϊκός είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Δεν είναι εύκολο να μπορεί να μείνει και να εδρεωθεί όπως έχει εδρεωθεί ο Πανθηναϊκός στον Όμιλο. Έχει και μια κλήρωση η οποία είναι με δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Εγώ πιστεύω και στις δύο ομάδες δικές μας και δεν το λέω επειδή είναι ομάδες του νησιού. Έχουμε καλούς κορμούς και να θυμάστε ότι θα πρωταγωνιστήσουν και οι δύο ομάδες. Μια καλή χρονιά για όλους, υγεία και όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.